Δήμο, καταρχήν, Αντριάννα, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχει αρνητική ψήφος. Υπάρχει θετική. Άρα θα ακούμε αύριο τους βουλευτές να λένε όσοι συμφωνούν στο Σταύρος Δήμας. Και υπάρχει και το παρόν, το οποίο ουσιαστικά θα πούν όσοι βουλευτές διαφωνούν με την υποψηφιότητα του κυρίου Δήμα. Όλα θα γίνουν βάσει του ονομαστικού καταλόγου. Έτσι λοιπόν, οι πρώτοι που θα κληθούν αύριο να ψηφίσουν θα είναι οι 12 βουλευτές στο Επικρατείας. Εκεί, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, μέχρι τώρα δεδομένα, μιλάμε για 5 βουλευτές οι οποίοι θα ψηφίσουν θετικά, δηλαδή την υποψηφιότητα του Σταύρου Δήμα, και 5 βουλευτές οι οποίοι θα ψηφίσουν παρόν, κατά δηλαδή της υποψηφιότητας του κυρίου Δήμα. Μιλάμε για 5 βουλευτές από τον κυβερνητικό συνασπισμό, έτσι, ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας. Εκεί, Αντριάννα, έχουμε έναν βουλευτή με ενδιαφέρον. Είναι ο ανεξάρτητος βουλευτής σήμερα, ο Σπύρος Λυκούδης, ο οποίος έχει ξεκαθαρίσει ότι θα ψηφίσει υπέρ του Σταύρου Δήμα και συστήνει. Και ξεκαθάρισε για τον εαυτό του, αλλά η αλήθεια είναι ότι με τις δηλώσεις του παρότρινε κιόλας. Ακριβώς, ακριβώς. Είπε σε όλους τους ανεξάρτητους βουλευτές, αν θέλεις, που είναι στην αριστερά, να το πούμε έτσι, που προέρχονται από την αριστερά, να ψηφίσουν και αυτοί από την πρώτη ψηφοφορία Σταύρος Δήμας, έτσι ώστε να υπάρξει κλίμα υπέρ της επιλογής του κ. Δήμα. Από εκεί και πέρα. Πάμε Αλφα Αθηνών τώρα. Είναι οι επόμενοι βουλευτές που θα κληθούν να ψηφίσουν. 17 έδρες, 17 βουλευτές της πρώτης Αθήνας. Εκεί, σύμφωνα με τις ψηφοφορίες που υπάρχουν, 9 βουλευτές πάλι της κυβέρνησης συνεργασίας ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσουν ναι. 9 λοιπόν υπέρ του Σταύρου Δήμα. Και 7 θα έχουμε βουλευτές παρόν. Mm-hmm. Εκεί είναι καθαρά τα πράγματα στην εκλογική περιφέρεια της Αλφα Αθήνας. Πάμε λοιπόν στη Β' Αθήνας. Μεγαλύτερη τώρα περιφέρεια της χώρας και εκεί υπάρχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Εκεί υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα και ερωτηματικά. Έχουμε 42 έδρες λοιπόν, η πολυπληθέστερη εκλογική περιφέρεια της χώρας. 15 βουλευτές θεωρητικά, με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν, θα ψηφίσουν υπέρ της υποψηφιότητας του κ. Δήμα. 18 θα πούν παρόν, όμως έχουμε πολλά ερωτηματικά. Έτσι, και κάποιους ανθρώπους και κάποιους βουλευτές που κρατάνε ξανά τα χαρτιά τους. Πάμε να δούμε ακριβώς ποιοι είναι αυτοί. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Βίρονα Πολίδωρα. Ερωτηματικό, δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του καθόλου. Όχι. Είχε πει ότι αν είναι ο 180ος θα πει ναι. Όμως μέχρι σήμερα ο κύριος Πολίδωρας έχει κρατήσει, θα έλεγα, κλειστά τα χαρτιά του. Δεν έχει πει σε κανένα το τι προτίθεται να κάνει. Από εκεί και πέρα έχουμε κάποιους που έχουν ξεκαθαρίσει λίγο πολύ. Είναι ο Πέτρος Στατσόπουλος, ο οποίος έχει δηλώσει παρόν, θα δηλώσει παρόν, θα ψηφίσει δηλαδή ό,τι και το κόμμα με το οποίο εξελέγει. Στην κομματική γραμμή. Ακριβώς, παρότι ανεξάρτητος σήμερα, ο κύριος Στατσόπουλος. Έχουμε τον κύριο Μίμη Ανδρουλάκη, ανεξάρτητο και αυτό, προερχόμενο από το ΠΑΣΟΚ. 3 όχι, είχε πει ο κύριος Ανδρουλάκης. Παρόν λοιπόν, ξεκάθαρα και από τον κύριο Ανδρουλάκη. Βασίλης Καπερνάρος, ανεξάρτητος βουλευτής σήμερα, πρώην των ανεξάρτητων Ελλήνων. Εκεί ο κύριος Καπερνάρος αυτή τη στιγμή έχει δηλώσει δημόσια ότι κλείνει προς το παρόν, προς το όχι, για να το πούμε απλά, απλώς για να ξέρουμε, θα ακούσουμε αύριο, προς το παρόν. Αύριο ή όνομα ή παρόν. Ακριβώς. Άρα λοιπόν προς τα εκεί κλείνει, θα δούμε αν θα κρατήσει την ίδια, αν θες, τακτική και την ίδια ψήφο μέχρι το τέλος. Πάντως αυτή τη στιγμή κλείνει προς το παρόν. Επόμενος, Γρηγόρης Ψαριανός, έχει πει και αυτός πριν από 24 ώρα ξεκάθαρα ότι θα ψηφίσει το Σταύρο Δήμα και στις 3 ψηφοφορίες, ο ανεξάρτητος βουλευτής προερχόμενος από την Δημοκρατική Αριστερά. Και έχουμε και τον Οδυσσέα Βουδούρη στην ίδια εκλογική περιφέρεια, ότι θα πει παρόν. Εκεί ο κ. Βουδούρης, να θυμίσω, ότι ήταν υποψήφιος περιφερειάρχης με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ στην Πελοπόννησο. Πάντοτε, για να πούμε για τους τηλεθεατές μας, τα ονόματα που έχουμε είναι βάση του ονομαστικού καταλόγου, για να μην μπερδεύονται οι τηλεθεατές μας. Πάμε τώρα να δούμε πρόσωπα σε άλλες περιφέρειες, τα οποία όμως με τον Α ή τον Β τρόπο, με την επιλογή τους, μπορεί και να ξεπερνούν κεντρικές γραμμές. Ακριβώς. Λοιπόν, επόμενη εκλογική περιφέρεια με ενδιαφέρον, πάντα βάση του καταλόγου, είναι ο νομός Ετωλίας και Ακαρνανίας, όπως αύριο θα διαβάσουν οι ψηφολέκτες. Έχουμε λοιπόν παρόν από τη Νίκη Φούντα. Έτσι, βουλευτής. Και στις 3 ψηφοφορίες. Έτσι φαίνεται, έτσι έχει πει. Έτσι Νίκη έχει Φούντα είπε σήμερα, το ξεκαθάρισε. Παρόν, Νίκη Φούντα λοιπόν, βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς. Βασίλης Οικονόμου, νομός Αττικής. Αμέσως επόμενος. Εδώ η διαφοροποίηση είναι ότι ο κύριος Οικονόμου έχει πει, τουλάχιστον προς το παρόν, ότι το παρόν αφορά μόνο στην αυριανή πρώτη ψηφοφορία. Ακριβώς, ο κύριος Οικονόμου είναι από τους βουλευτές. Τους πιο σκεπτικούς, αν θέλεις, τους ανθρώπους που έχουν εκφράσει την επιφυλακτικότητά τους, και μάλιστα είχε πει κάποια στιγμή ότι θα περιμένει τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής 18 και 19 Δεκεμβρίου για να αποφασίσει το τελικό τι θα κάνει. Πάντως, εμείς κρατάμε αυτή τη στιγμή το παρόν στην πρώτη ψηφοφορία, όπως δημόσια έχει πει και ο ίδιος. Πάμε μετά στον νομό Αχαΐας,
Ο επόμενος νομός βάσει καταλόγου, Γιώργος Νταβρής, ανεξάρτητος και αυτός πλέον βουλευτής, προερχόμενος από τους ανεξάρτητους Έλληνες, προερχόμενος από τη Νέα Δημοκρατία, υπέρ του Σταύρου Δήμα, το έχει δηλώσει και αυτός δημόσια. Επόμενος νομός, νομός δράμας, Χρήστος Αηδώνης, ανεξάρτητος βουλευτής, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ, έχει και αυτός ταχθεί υπέρ της υποψηφιότητας του κυρίου Δήμα. Πάμε τώρα στο νομό Δωδεκανήσου. Εκεί υπάρχει μία βουλευτής, ανεξάρτητη βουλευτής πλέον, η κυρία Μίκα Ιατρίδη, η οποία κρατάει τα κλειστά τα χαρτιά της. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που τη θέλουν να κλείνει προς την υποψηφιότητα του κυρίου Δήμα, όμως δεν είναι δεδομένο τίποτα, δεν έχει ανοίξει επίσημα τα χαρτιά της, κρατάει καλά το ότι θα κάνει, θεωρεί ότι θα πράξει βάσει συνείδησης και ό,τι της πούν οι ψηφοφόροι. Πάντως υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που τη θέλουν να κλείνει προς την υποψηφιότητα του κυρίου Δήμα. Αύριο θα δούμε το τι θα γίνει. Νομός δράμας. Ο επόμενος νομός με ενδιαφέρον, καθώς εκεί συναντάμε τον Κωνσταντίνο Γιωβανόπουλο και αυτός ανεξάρτητος βουλευτής έχει πει πολύ χοντρικά, αλλά θα σας έλεγα το έχει πει εμέσως πλήρως σαφώς ότι θα στηρίξει και αυτό στην υποψηφιότητα του Σταύρου Δήμα. Από εκεί πέρα, ανεβαίνουμε, συνεχίζουμε μάλλον να είμαστε βόρεια. Επόμενος νομός είναι, είναι η εκλογική περιφέρεια, η Α Θεσσαλονίκης, όπου εκεί είναι η κυρία Χρυσούλα Γιαταγάνα. Έχει ξεκαθαρίσει ότι θα ψηφίσει κατά της υποψηφιότητας Δήμα, άρα δεν θα στηρίξει, θα πει παρόν αύριο. Είναι η ανεξάρτητη βουλευτής, δεν έχει κρύψει τις επαφές που είχε, τις συναντήσεις με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί πέρα, στον ίδιο νομό, σε άλλη περιφέρεια, Β Θεσσαλονίκης, η κυρία Μάρκου, ενώ παρότι ψήφισε τον προϋπολογισμό, δήλωσε ότι δεν θα στηρίξει την υποψηφιότητα του κυρίου Δήμα, διότι τη θεωρεί στενά κομματική. Άρα και η κυρία Μάρκου, από ό,τι τουλάχιστον έχει πει, θα δηλώσει παρόν αύριο. Πάμε, μένουμε στην Μακεδονία, νομός Κιλκής, ο Θεόδωρος Παραστατίδης, νομίζω ξεκάθαρο, Αντριάννα, και αυτό το έχει πει δημοσίως ότι θέλει να υπάρξει μια αριστερή κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ. Μένουμε στα βόρεια, πάμε στο νομό Κοζάνης, πάντα βάση του ονομαστικού καταλόγου. Και ο κύριος Κασαπίδης δεν έχει ανοίξει καθόλου τα χαρτιά του. Τον ακούσαμε και στο βίντεο που προηγήθηκε. Ο κύριος Κασαπίδης, ανεξάρτητος προερχόμενος από τη Νέα Δημοκρατία, έχει δηλώσει ότι θα αφουγκραστεί και αυτός στους ψηφοφόρους του και έχει ταχθεί, αν θέλεις, και μιας συνολικότερης εθνικής συνεννόησης, όπως έχει πει. Φαίνεται όμως πως θα κλείνει προς την υποψηφιότητα Δήμα, αυτό λένε κάποιες πληροφορίες. Τώρα θα δούμε, είτε αύριο είτε στην τρίτη ψηφοφορία, και αυτό θα είναι ένα από τα ζητούμενα αυτών των ημερών. Πάμε. Και βέβαια ένα ζητούμενο στη συνέχεια θα είναι και τι διαφορές θα δούμε από την πρώτη μέχρι την τρίτη ψηφοφορία. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό που λες, ένα κρίσιμο στοιχείο. Αυτό όμως φαίνεται ότι δεν ισχύει για την κυρία Μακρύ. Ραχίλ Μακρύ, νομός Κοζάνης και αυτή, έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι δεν θα στηρίξει την υποψηφιότητα του κ. Δήμα, άρα θα πει παρόν και αυτή. Παρόν αναμένεται να πει και ο Πάρης Μουτσινάς στο νομό Μαγνησίας, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των Ανεξάρτητων Δημοκρατικών, και αυτός παρόν, ενώ διαφορετική, Αντριάννα, είναι η κατάσταση στην πρώτη Πειραιά, έτσι. Παναγιώτης Μελάς στον Πειραιά θα πει ναι στον κύριο Δήμα, το έχει ξεκαθαρίσει κατά 80%, έχει πει συγκεκριμένα, είναι η πρώτη Αθήνας για τον κύριο Μελά. Β Πειραιά, ο κύριος Γιάννης Κουράκος, ανεξάρτητος βουλευτής, ο κύριος Κουράκος έχει πει ότι θέλει μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, πιστεύει στην εθνική συνεννόηση, αλλά υπάρχουν πληροφορίες που τον θέλουν είτε αύριο είτε πολύ πιθανόν στην τρίτη ψηφοφορία να πει να στηρίξει την υποψηφιότητα του κυρίου Δήμα. Θεοδώρα Τζάκρη στο νομό Πέλλας θα πει παρόν, διότι δεν θα στηρίξει την υποψηφιότητα του κυρίου Δήμα, Αντριάννα, και Μάρκος Μπόλαρης στο νομό Σερών, και ο κύριος Μπόλαρης θα δηλώσει αύριο παρόν. Τώρα, συγκεκριμένα πρόσωπα, συγκεκριμένοι βουλευτές, έξω ή μέσα από τις γραμμές. Το θέμα τώρα όμως είναι στο διατάφτα. Στο αποτέλεσμα. Τα μαθηματικά λοιπόν στην υπηρεσία της πολιτικής. Λοιπόν, να δούμε συμπέρασμα, να δούμε αριθμό. Καταρχήν είναι βάση πληροφοριών, βάση δεδομένων. Δεν βάζουμε για κανέναν το χέρι μας στο Ευαγγέλιο. Βάση δημοσιογραφικών πληροφοριών. Αύριο λοιπόν, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις που υπάρχουν, η υποψηφιότητα του κυρίου Δήμα θα πάρει, όπως όλα δείχνουν, τουλάχιστον πάνω από 160 θετικές ψήφοι. Υπάρχουν όμως και στο 163 συγκεκριμένα ερωτηματικά, σωστό, Γιάννη. Σωστό, πολύ καλά τα λες. Να αναλύσουμε λίγο. Είναι 155 ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, η κυβερνητική πλειοψηφία, συν 8 ανεξάρτητοι που λίγο έως πολύ έχουν δηλώσει ότι θα στηρίξουν τον κύριο Δήμα. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι πάμε για πάνω από 160 αύριο, πιθανότατα. Ίσως
και 165. Θα το δούμε. Αλλά 163 είναι πάντως σίγουρα πάνω από 160. Το 163 θέλει ένα ερωτηματικό. Έχει πολλά ερωτηματικά για αύριο. Να δούμε ποιοι είναι. Ένα ερωτηματικό είναι ο κύριος Πολίδωρας, όπως είπαμε ήδη, ο οποίος δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του. Επίσης η κυρία Ιατρίδη, την οποία δεν έχουμε υπολογίσει στο 163, για να ξεκαθαρίσουμε, έχει κρατάει κλειστά τα χαρτιά της και αυτή. Και τους ανεξάρτητους πλέον, αλλά πρώην χρυσαυγίτες βουλευτές. Πολύ επίσης, σωστά το λες. Ούτε αυτούς έχουμε υπολογίσει, διότι δεν γνωρίζουμε τι θα κάνουν. Άρα λοιπόν μιλάμε, εγώ θα έλεγα αυτό να κρατήσουμε, με όποια επιφύλαξη, έτσι, ότι μιλάμε για περίπου πάνω από 160 θετικές ψήφους για τον κύριο Δήμα αύριο. Μάλιστα, λέμε για ακόμα μία φορά λοιπόν το ερωτηματικό στο 163 βάσει δημοσιογραφικών πληροφοριών και έχει μεγάλο ενδιαφέρον πέρα από το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αύριο, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα στη δεύτερη και στην τρίτη ψηφοφορία, γιατί προφανώς θα υπάρξουν πάρα πολλές διεργασίες, θα υπάρξουν πάρα πολλές ζυμώσεις. Είναι αρκετοί οι βουλευτές προβληματισμένοι για τη στάση την οποία θα κρατήσουν στις τρεις ψηφοφορίες και να μην ξεχνάει κανείς ότι ο πολιτικός χρόνος μέχρι την τρίτη ψηφοφορία είναι πολύ μεγάλος.